Υπάρχει ένα νέο βίντεο στο Newsit με το αυτοκίνητο που κάηκε στην Αττική Οδό, το οποίο επιβεβαιωμένα από την αστυνομία ανήκει στην σύζυγο, στην κυρία Ευαγγελία Συρίγου, που είναι η σύζυγος του γνωστού εκδότη Μαυρίκου. Και όπως είπε η ίδια, δεν το οδηγούσε εκείνη τις τελευταίες μέρες, αλλά ο ίδιος ο Παναγιώτης Μαυρίκος. Υπάρχουν νέες εικόνες από το φλεγόμενο όχημα. Είναι εικόνες που βλέπετε αυτή την ώρα. Είναι το Porsche Cayenne, το οποίο έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Ο Θεοδόρης ο Πάνου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε το αυτοκίνητο και βλέπουμε ότι στην κυριολεξία έχει λαμπαδιάσει και λόγω του ότι ο οδηγός του αυτοκίνητου το έχει σταθμεύσει στην αριστερή λωρίδα, στην άκρη του Στιθέου, εκεί φρακάρισε και η πόρτα και δυστυχώς ο άτυχος άνδρας δεν μπόρεσε να βγει από το φλεγόμενο Porsche Cayenne, το οποίο, όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει και συμφωνώ και εγώ, πολύ δύσκολα πιάνει φωτιά εν κινήσει. Βέβαια, έχουμε δει αυτοκίνητα στην Αττική Οδό να πιάνουν φωτιά εν κινήσει, όχι όμως Porsche Cayenne. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, το πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά, θα το εξετάσουν σπιθαμή προς σπιθαμή οι εμπειρογνώμενες που, από ό,τι φαίνεται, θα ορίσει και η οικογένεια στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο, εν προκειμένου στον εκδότη της Ακρόπολης, τον Παναγιώτη Μαυρίκο, αλλά θα ορίσει οι εμπειρογνώμονες και η ελληνική αστυνομία και κυρίως η ασφάλεια, που όπως μάθαμε πριν από λίγο έχει αναλάβει τις έρευνες. Αυτό είναι σημαντικό, κρατήστε το, καθώς η ασφάλεια θα αναλάβει τις έρευνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, ώστε να μην υπάρχει και καμία υποψία για το τι ακριβώς έχει γίνει. Οι αστυνομικοί, από ό,τι μου λένε, θα τα βρουν όλα. Γεγονός όμως είναι ότι η σύζυγος του Παναγιώτη Μαυρίκου, του οποίου το όνομα είχε εμπλακεί πρόσφατα στο κύκλωμα των δημοσιογράφων εκβιαστών και είχε συλληφθεί μάλιστα από το Τμήμα Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής, και είχε παραπευθεί βεβαίως και στον εισαγγελέα και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για αυτή την υπόθεση, είχε κληθεί για το δύσκολο έργο της αναγνώρισης. Ανακεφαλαιώνοντας, Τατιάνα, να πούμε ότι το πτώμα του ανθρώπου που οδηγούσε το Porsche Cayenne, που έπιασε φωτιά στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, στο ύψος του νέου Ηρακλείου, ανασύρθηκε από το αυτοκίνητο απαντρακωμένο. Μπορεί να καταλάβει κανείς λοιπόν την δυσκολία. Μάλιστα, Θεοδόση μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Σίγουρα σε λίγο θα έχουμε νεότερα και επίσης θα παρακολουθήσετε εκτενέστατο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει συμβεί αμέσως μετά από εμάς, το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, καθώς είναι μια υπόθεση των εκβιασμών στην οποία φέρεται να εμπλέκεται. Ο άνθρωπος ακόμα δεν είναι επιβεβαιωμένα νεκρός. Φέρεται να εμπλέκεται ο Παναγιώτης Μαυρίκος. Είναι μια υπόθεση που είχε απασχολήσει πάρα πολύ την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου και τα μίντια γενικότερα. Αλλά σε λίγο και μετά από εμάς θα έχετε αναλυτικό ρεπορτάζ και πολλά περισσότερα να μάθετε στην εκπομπή που ακολουθεί. Τώρα,